έχουμε απαρθεί, κύριε Πρόεδρε, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Φίλη. Παρακαλώ το Σώμα να συμφωνήσει όσον αφορά το έκτακτο της συνεδρίασης των τριών θεμάτων. Ομόφωνα, ομόφωνα, ευχαριστώ πολύ. Θέμα πρώτον. Η κυρία Πούτου είναι εδώ. Ναι, παρούσα την παλά. Θέμα πρώτον. Έγκριση κατασκευής τεχνητής κερκίδας μέχρι 50 ατόμων στην πλατεία Ταξιαρχών στην Περαχώρα. Εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την κατασκευή ξύλινης τεχνητής κερκίδας μέχρι 50 ατόμων στην πλατεία Ταξιαρχών στην Περαχώρα. Η κατασκευή θα αποτελεί ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο με το υπόλοιπο τμήμα της πλατείας και θα πραγματοποιηθεί από ιδιώτη υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας. Κατά την κατασκευή αυτή και μέχρι την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 4067 του 12 και σύμφωνα με το έγγραφο 1668 του 12 του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και την εγκύκλιο 647 κάθετος 12 της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Παρακαλώ, ομόφωνα. Ομόφωνα. Όχι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Σημακόπουλε. Αφορά μια ξύλινη κατασκευή, έτοιμα του πολιτιστικού συλλόγου, 15.000 ευρώ. 15.000 ευρώ. 15.000 ευρώ. Συγγνώμη. Ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Σημακόπουλε. Εγώ θα τελειώσω. Και το δεύτερο είναι, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα κατασκευής του. Δηλαδή, παλιότερα είχαμε τη Δεκέλ και λοιπά. Τι γίνεται, τα διαλύσαμε όλα αυτά και δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε μια εξεδρούλα να κάνουμε. Είναι ερώτηση. Αφού δεν θέλω να το δημοσιοποιήσω, τη γυρίσω, διαλύσαμε βέβαια. Τα διαλύσαμε. Λοιπόν, είμαστε αντίθετοι με το να γίνει αυτή η κατασκευή. Εμείς, αλλά εκεί στο Σπύρος, είμαστε αντίθετοι. Και πρώτον γιατί το κόστος των 15.000 ευρώ τη στιγμή που ο Δήμος δεν έχει χρήματα και αδυνατεί να πληρώσει άλλες δαπάνες πολύ πιο επίγουσες και αναγκαίες, λοιπόν με αυτή τη λογική είμαστε κατά της κατασκευής του από ιδιώτη και ζητάω από το Δήμο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να τις κάνει από μόνος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παύλου. Ποιος ήταν ο σκοπός που εξυπηρετεί η Ελλάδα να φιλοξενήσει σχήματα, θα είναι. Τι ακριβώς πέφτουν, δεν ξέρω τι θα με το βάλω τώρα. Είναι μια ξύλινη εξέδρα στην πλατεία Ταξιαρχών. Αρμονική με το περιβάλλον, δεν είναι κάποια λιμούτσα, κάποια κατασκευή περίεργη. Ζητήθηκε από το Πολιτιστικό Σύλλογο Περαχώρας ένα χώρο για να μπορεί να κάνει τις εκδηλώσεις στο χωριό και οτιδήποτε άλλο θέλει να τις κάνει εκεί. Είναι στην πλατεία Ταξιαρχών. Δεν είναι με το περιβάλλον και το κόστος είναι ασήμαντο σε σχέση με προσφορές που πήραμε στις αρχές. Δεν λέτε ότι θα είναι μια μόνιμη κατασκευή. Μια μόνιμη ξύλινη κατασκευή στην πλάτη του ιερού της Εκκλησίας. Όπως είναι γεωμετρικά στέκη, δεν έχει προβλήματα. Μόνιμη ξύλινη κατασκευή εκθεσμένη στις καιρικές συνθήκες. Πώς γίνεται αυτό. Εμποτισμένη ξύλια, τι είναι αυτό το πράγμα. Ξύλινη κατασκευή η οποία θα αντέχει στον χρόνο. Δεν έχει ένα πρόβλημα. Και γιατί είναι εκτακτό αυτό, κύριε Πόλη. Κοιτάμε, κύριε Παύλου, να το προλάβουμε γιατί έχουμε εκδηλώσει στο σύνολο. Τώρα το θέλω να αποφασίσω, δηλαδή τώρα το θέλουμε. Όχι, τώρα μα είπαν ότι χρειάζεται να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Εκδρομολογητή από πάρα πολύ καιρό για να κατασκευαστεί. Έχουν εκδηλώσει την άλλη εβδομάδα. Δεν κατάλαβα μια ερώτηση εδώ στον κύριο Λόι. Αλλά. Δεν κατάλαβα. Και το ομόφωνο πάντα το σε τάξη κάποια στιγμή να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία που λέγεται Λόι. Βαρεθήκαμε, κουραστήκαμε πια. Παρακαλώ, άλλος κύριος συνάδελφος. Παρακαλώ. Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κυρίου Ασημακόπουλου. Κύριε Παύλου, τι ψηφίζετε, με συγχωρείτε, επειδή κάνατε την παρέμβαση. Ομόφωνα, λοιπόν, ναι, ο κύριος Παύλου, κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κυρίου Ασημακόπουλου για τους λόγους που εξήγησε. Θέμα δεύτερο. Απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης εκτέλεση της υπηρεσίας να παγωσωστική κάλυψη
πολυσύγνωστων ακτών Δήμου. Θα σας διαβάσω δύο κουβέντες από το πρακτικό, το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Εργασιών του Δήμου. 9 Εβδόμου, 13 ημέρα Τρίτη. Συνεδρίαση Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοκρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών Εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 28 του 80, νόμος 3463 του 6 και 3731 του 8 για το έτος 2013, αποτελούμενοι από τους δημοτικούς υπαλλήλους, που ορίστηκαν με την υπαριθμό 266 του 12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να συγκριθεί για το διαγωνισμό με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Ιούλιος-Αύγουστος 2013» με προϋπολογισμό 9.400 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν 5 στοιχεία, παρέλαβε από το πρωτόκολλο του Δήμου τη μοναδική προσφορά από τον Λουτράκη Λάιφγκαρντ Κοντογιάννη Ευάγγελο Παύλα Άρη. Η Επιτροπή λοιπόν αφοδιαπίστωσε ότι η προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά σφραγισμένο. Προσχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, συμμετοχή από όπου προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενο προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ω εκ τούτου γίνεται δεκτό. Εν συνεχεία, αποσφραγίζει την οικονομική προσφορά τη προαναφερόμενη εταιρεία, όπου προκύπτει ότι το προσφερόμενο ποσό ανέρχεται σε 9.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 10 και του ΦΠΑ 23% συνολική δαπάνη 11.439 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρων, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγείται την απευθείας ανάθεση της εργασίας του Λουτράκη Lifeguard Κοντογιάννη Γάμα Ευάγγελο Παύλα Άρη με το ποσό των 9.300 χωρίς ΦΠΑ 23% και βεβαίως λύθηκε η συνεδρίαση. Παρακαλώ, οι κύριοι συνάδελφοι. Εγκρίνεται. Παρακαλώ, κύριε Συμμαχόπουλε. Οι ναυαγοσώστες, από ό,τι είδαμε, οι προηγούμενοι είναι τα ίδια πρόσωπα που είναι το προηγούμενο δίμηνο. Ή μόνο για αυτούς τους δύο μήνες παίρνουμε ναυαγοσώστες. Για να καταλάβω. Μικρή πρόβληση κόστος στον προϋπολογισμό, καλύφθηκε μόνο ο Ιούνιος, γιατί είχαμε σκοπό αυτή την καταλαβαίνει γιατί καλύφθηκε το Δημοτικό Ταμείο, δεν μπορούσε να καταλάβει το Δημοτικό Ταμείο. Κάναμε αναμόρφωση, κάναμε διαγωνισμό από την αρχή, βγήκε άγνωστος διαγωνισμός, γι' αυτόν τον λόγο ερχόμαστε πάλι σε απευθείας ανάθεση σε εταιρεία η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ίδια που είχε και το προηγούμενο μήνα. Για δύο μήνες ακόμα. Καλώς. Η τοποθέτηση είναι αρνητική. Μόνιμη με σταθερή 12μηνη εργασία που μπορεί να κάνουμε τους 2 ή τους 3 ή τους 4 μήνες τη δουλειά του να παγωσώσει, το δε υπόλοιπο χρονικό διάστημα να δουλεύουν σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Ευχαριστούμε κύριε Σημακόπουλε. Άλλος κύριος συνάδελφος, κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος κύριε Σημακόπουλου για τους λόγους που εξήγησε.